Επιστροφή. Έχουμε ένα εξαιρετικό πολιτικό συντάκτη στην παρέα μας. Ισχύει. Όχι μόνο. Ισχύει για το εξαιρετικό. Λοιπόν. Και όχι μόνο. Και διευθυντής, αλλά είναι δευτερεύον τώρα. Για τον ίδιο, ναι. Σωστό. Μια φορά πολιτικό συντάκτης, πάντα πολιτικό συντάκτης. Πάντα. Πάντα. Και οι τρεις δεν έχουμε περάσει από εκεί. Και οι τρεις έχουμε περάσει. Γιάννη Σαραντάκου. Γιάννη Σαραντάκου. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σεζόν, καλή αρχή. Λοιπόν, διευθυντής είναι τον έχουμε με. Δηλαδή τον αντιμετωπίζουμε το δέοντα σεβασμό τώρα. Έτσι πρέπει. Έτσι. Τελευταία φορά πότε βγήκαμε μαζί στον αέρα. Πότε βγήκαμε 2010. Μαζί στο Μέγκα. Στο Μέγκα, ναι. 2016. Εκεί. Στο Open δεν είχατε συνυπάρξει, όχι. Ναι, όχι, όχι. Δεν είχατε συνυπάρξει. Όχι, όχι. Με έφαγε εμένα και ήρθε. Εμείς είχαμε συνυπάρξει ένα φεγγάρι. Τον έτρωγα μια σεζόν. Ναι, λοιπόν. 2016. 15, ναι. 15. Ναι, ναι. Ίδιος έχεις μείνει. Ίδιος είμαι. Ναι. Κατάλαβες και ποτέ είναι διευθυντής, διότι ξέρει να λέει ότι το σωστό, το σωστό, λέει, το σωστό, το σωστό, το σωστό. Λοιπόν. Τι γίνεται τώρα, πώς θα βλέπεις Γιάννη μου όλη αυτή την ιστορία, ΣΥΡΙΖΑ, πολύ ωραία, πάει πολύ καλά. Νομίζω ότι δεν θα βαρεθούμε, δηλαδή αν κάνουμε χρήση της ιδιότητας που έχουμε στη δημοσιογραφία και οι τρεις πολιτικοί συντάκτες, δεν απλήξουμε. Όχι. Δηλαδή έχουμε εκλογές Πασόκ κλειδωμένες. Θα έχουμε ένα ερώτημα για εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θα αποφασιστεί, φαντάζομαι, τώρα το Σάββατο. Πιέζεται πάρα πολύ ο Κασελάκης. Πάρα πολύ. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα τις αποφύγει. Δηλαδή, είτε τώρα είτε όχι. Τώρα όχι. Αυτό που λένε οι πληροφορίες είναι ότι ο κ. Κασελάκης θέλει να πάει στο συνέδριο. Θέλει να πάει στο συνέδριο, να αλλάξει το κόμμα. Μα θα γίνει με όλα αυτά που συμβαίνουν, θα γίνει. Αν κερδίσει την Κεντρική Επιτροπή, ναι. Κεντρική Επιτροπή θα την κερδίσει, φαίνεται, γιατί εξομαλύνθηκε η ιστορία με τον κ. Πολάκη. Ακριβώς. Ο κ. Πολάκης νομίζω ότι είναι ένα βήμα. Να γυρίσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι είναι το είπε χρόνου. Και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος εμέσως εχθές. Εδώ, στο Άξιο. Το είπε μέσα. Ο οποίος έκανε μια ωραία δήλωση. Είναι πλούσια ελληνική γλώσσα. Προσωρινή διαγραφή. Έτσι. Έτσι, ωραίο, δεν είναι. Όπως είπε και το άλλο το καταπληκτικό, προληπτική διαγραφή για την κυρία Λινού. Αυτή η προληπτική διαγραφή. Δεν είναι ωραίο αυτό. Είναι καλύτερο από το. Από το προσωρινή διαγραφή. Ακριβώς. Η πρόληψη σώζει. Το ξέρω. Ναι, σε διαγράφω προληπτικό. Αυτό καλό. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι μια ψηφοφορία, υποθέτω. Σύμφωνα με πληροφορίες ότι θα πάνε 87 και θα καταθέσουν οι ίδιοι πρόταση μορφής. Αν την κερδίσουν, πάμε σε κάλυπες άμεσα. Ο κ. Κασελάκης δεν πρόκειται να φύγει από τη γραμμή, εάν θέλετε, ρίξτε με. Ναι. Δεν θα πάει ο ίδιος δηλαδή. Και νομίζω ότι το πλάνο του είναι να πάει στη συνέδριο, να αλλάξει το κόμμα. Δηλαδή, εδώ προσέξτε, με τον παλιό σας γνώριμο από τις εποχές του ρεπορτάζ σας, Χρήστο Σπυριτζή, παλεύει ο κ. Κασελάκης να τον διαγράψει εδώ και κανένα εξάμηνο. Έχει καταθέσει ένα επώνυμο 160 σελίδες. Ακριβώς. Πρόσεξε. Σε άλλο κόμμα. Σε άλλο κόμμα, όπως επίσης γνωρίζετε κι εσείς, Ανδρέας Παπανδρέου Παραπέμπω, θα είχε διαγραφεί. Παγορόπουλος. Θυμάστε το συγχωρεμένο του Παγορόπουλου. Θα είχε μάθει πρώτα ότι διαγράφεται και μετά το πειθαρχικό ότι θα τον διαγράψει. Φωτήλα, θυμάσαι πώς τον διαγράψει. Το πλάνο. Βέβαια. Σωστά. Ο κ. Κασελάκης δεν μπορεί να τον διαγράψει, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα πιο μπερδεμένο κόμμα στο εσωτερικό του. Πρέπει να συνεδριάσει το πειθαρχικό, να πιστούν τα μέλη του πειθαρχικού ότι τον διαγράφουν. Πάει στο υπάρχει μια δυσκολία. Όλα αυτά θέλει να τα αλλάξει ο κ. Κασελάκης στο συνέδριο, να κάνει ένα νέο κόμμα. Καταρχάς θέλει να καταργήσει τα όργανα. Αν αλλάξει μόνο το θέμα των διαγραφών και δεν θέλει να καταργήσει τα όργανα. Ένα ή κόμμα θα κάνει. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θέλει να κάνει, αυτό που λέει ο Δημήτρης. Δηλαδή να αποφασίζει ο ίδιος το επιτελείο του χωρίς πολλά τα όργανα. Να γίνει μια ηλεκτρονική ανταλλαγή απόψεων, ας πούμε. Ναι, αυτό νομίζω. Θέλει να τα αλλάξει. Είναι Instagramικό στην ουσία. Ναι. Κάποιοι κακοί λένε, κακοί εγώ δεν ξέρω, ότι θέλει να κάνει μια εταιρεία στην πραγματικότητα. Αποφασίζει ο CEO και. Οι εταιρείες καμιά φορά και το ΔΣ. Ναι, σωστό και αυτό που λέει. Η ουσία λοιπόν είναι ότι θέλει να πάει στο συνεδρίο, να το αλλάξει το κόμμα και μετά να πάει σε εκλογές με το νέο καταστατικό του κόμματος. Το οποίο θα είναι. Βολικό για τον ίδιο, ναι. Να το πω έτσι. Θα είναι προεδρικό. Αυτό το κάνουν οι αρχηγοί. Ναι. Έτσι, το κάνουν καιρούς. Οι αρχηγοί άλλων κομμάτων. Γι' αυτό είναι λίγο ξένο προς το ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Mm-hmm. Σας είπα για τον Ανδρέα Παπανδρέου, τα ίδια έκανε και ο. Σωστά, δεν είναι τόσο αστικό έκανε. Κόμμα. Όχι. Προφανώς. Θυμίζω ότι οι διαγραφές σε Νέα Δημοκρατία Πασόκ ήταν αυτοματοποιημένο σύστημα. Βέβαια. Εδώ δεν είναι τόσο. Άρα κατά συνέπεια θέλει να το αλλάξει. Και μετά να πάει σε εκλογές. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι θα φανεί από τα κουκιά. Αυτή τη στιγμή μετράνε κουκιά στην Κεντρική Επιτροπή. Mm-hmm. Ποιος είναι με ποιον, 300 μέλη αριθμοί. Φαίνεται ότι το σκόρ αυτή τη στιγμή είναι οριακά υπέρ του κ. Κασελάκη. Μαζί με αυτό που είπε ο Βαγγέλης, ότι με τον κ. Πολάκη, τον κ. Παπά, ο οποίος έχει μηχανισμό, δεν είναι φάμελος. Ο κ. Φάμελος είναι ένας αξιοπρεπής πολιτικός, ο οποίος δεν έχει το μηχανισμό. Για μου θα κερδίσει ο Κασελάκης, γιατί. Διότι αυτοί που τον πολεμάνε δεν ξέρουν τον πολεμάνε και να πάνε πού να κάνουν τι. Ναι, κάποιοι λένε δηλαδή ότι. Ένα απλό μέλος της Κεντρικής Επιτροπής θα πει τώρα, να κάνω τι δηλαδή. Ό,τι πάθανε οι νέα. Ο κ. Κασελάκης έχει ένα χάρισμα το επικοινωνιακό.
Εγώ κατά τη γνώμη μου έχει αυτό το χάρισμα. Δηλαδή κάνει γκέλ στις νεότερες ομάδες πληθυσμού. Στο Instagram, στο Facebook. Δεν φάνηκε, Ευαγγελίου. Στα social αυτά. Και ευρωεκλογές δεν φάνηκε αυτό. Ναι, δεν φάνηκε. Αλλά όμως εκεί, έστω και για χαβαλέ, ο άλλος το συζητάει. Σε πόσα σπίτια έχει μπει ο κύριος Κασελάκης σε κουβέντα στο μεσημεριανό τραπέζι. Σωστό είναι αυτό που λες. Έχει αλλάξει. Με όλα όσα συμβαίνουν. Πάνε, δηλαδή, ένα θέμα είναι να συζητάμε οι τρεις μας και ένα θέμα είναι ποιος από τους τρεις μας θα πάει να ψηφίσει. Δηλαδή, στο τέλος της μέρας την ψήφο ψάχνουν όλοι. Καλά. Okay. Άλλο να συζητάμε μεταξύ μας. Αλλά τώρα να έχουμε και μια κυβέρνηση η οποία ξέρει τι κάνει, ας πούμε. Ξέρεις, γιατί έχει θέματα. Έχει πολλά θέματα η κυβέρνηση, κυρίαρχο το θέμα της υγείας, γι' αυτό και το ανεβάζει ο κ. Κασελάκης πολύ. Φαίνεται ότι ο Μητσοτάκης ψάχνει χρήματα, τα οποία θα εξαγγείλει αν τα βρει. Λένε ότι θα τα βρει. Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας εδώ στο Άξιον 24, είπε ότι θα γίνουν εξαγγείλειες σοβαρές για το θέμα της υγείας. Το μυαλό όλων πήγε στο οικονομικό των γιατρών. Μάλιστα. Δηλαδή να δώσουν ένα κίνητρο οικονομικό περισσότερο για να πάνε οι γιατροί, να έρθουν οι γιατροί. Ο κύριος Κέρτσος που θα είναι εδώ, γιατί ο κύριος Κέρτσος είναι στην ουσία η φωνή του κυρίου Μητσοτάκη. Έτσι, αυτός είναι που κάνει όλη τη δουλειά. Ισχύει. Θα είναι εδώ σε λίγο στο στούντιο, ναι, καλεσμένος μας, και θα μας περιγράψει. Ναι. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα πει, όπως καταλαβαίνετε. Ό,τι μπορεί ο άνθρωπος. Μας περιγράψει το τι αναμένετε να ακούσουμε από το ρεπορτάζ. Λέει και σας λέω και μια γνώμη, ότι η υγεία είναι στην πρώτη γραμμή. Υγεία σε γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, κάλυψη κενών στα νοσοκομεία της περιφέρειας και αλλαγές στις υποδομές της υγείας. Δηλαδή τα νοσοκομεία και σε μηχανήματα και σε κτηριακές εγκαταστάσεις να γίνουν καλύτερα. Αυτό, όπως ξέρετε, απαιτεί χρήμα. Βέβαια. Από πού και πώς και πότε θα σας τα πει ο κ. Κέρτσος. Δεν πολύ έχει, μωρέ, πια, Μητσοτάκης. Δεν έχει τόσα λεφτά να δώσει. Μόνο μετακίνηση κονδυλίων ή αν βάλει ο κ. Παπαθανάσης στο ταμείο μέσα, το ταμείο ανάκαμψης, ποσά, δηλαδή γίνει επαναπροσδιορισμός των πόρων. Ναι, μόνο. Φύγουν από κάπου αλλού και πάνε κάπου αλλού. Το ταμείο ανάκαμψης τι να πρωτοκάνει. Ναι, πνίγεται η Ελλάδα να βάλουμε την αναδάση στο το ταμείο ανάκαμψης. Πνίγεται η Ελλάδα να βάλουμε τις αποζημίες στο ταμείο ανάκαμψης. Έχουμε θέμα με τους γιατρούς και με την υγεία, βάλτε στο ταμείο ανάκαμψης. Καταραίουν οι τείχοι στα σχολεία, βάλτε στο ταμείο ανάκαμψης. Τι να πρώτο πήγε αυτό στο ταμείο. Δεύτερο μεγάλο θέμα για τον κύριο Σκέτσο, το λέω, ελεύθεροι επαγγελματίες. Το πλήρωσε η Νέα Δημοκρατία σε εκλογές αυτό, μην γελιέστε. Νομίζω ότι και εκεί θα υπάρξουν μέτρα από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Υπάρχει το θέμα της κατάργησης του φόρου επιτιδεύματος. Της ολικής, το έχει δεσμευτεί, δεν έχει δεσμευτεί ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα το κάνει. Ολικός. Βέβαια, το έχει πει. Οπότε. Το χιλιαρικάκι αυτό. Ναι, βέβαια. Ισχύει. Μεγάλο θέμα. Επίσης, τρίτο, αλλά όχι τελευταίο στη σειρά, οι εργοδοτικές φορές. Έχει δεσμευτεί εδώ ο Μητσοτάκης, το έχει πει πριν από τις ευρωεκλογές, πριν από τις ευρωεκλογές, ότι θα τις μειώσει μέσα στο 25. Πότε και πόσο είναι το ερώτημα. Οι εργοδοτικές φορές σημαίνει ότι αν ο Καμπουράκης μας έχει στη δούλεψή του και του μειωθούν οι εργοδοτικές φορές, του δημιουργεί ένα κενό για να κάνει καμία πρόσληψη. Μάλιστα. Να δώσει περισσότερα λεφτά. Θα έχετε. Του αφήνει περισσότερο λεφτά. Μειώνουμε τις εισφορές τις εργοδοτικές. Μειώνουμε τις. Αν δεν αυξηθεί ο μισθός, Δημήτρη μου, μεγαλώνει η αγοραστική δύναμη. Συντάξεις πώς θα πληρώνονται. Θεωρητικά λένε ότι θα μπουν περισσότεροι εργαζόμενοι. Ναι, δηλαδή, αν εσύ προσλάβει το Βαγγέλη και εμένα και άλλον έναν, θα δώσει περισσότερες ασφαλιστικές φορές. Με τον πρόεδρο, τι γίνεται. Εδώ βλέπω, εδώ πέρα. Τα παραπολιτικά έχουν σήμερα πρώτη σελίδα. Ναι. Γιάννη, ρεπορτάζ ότι ο Δένδιας θα πάει στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Όχι, θα πάει, σίγουρα τον σχεδιάζει. Ναι, παίρνει ο σχεδιασμός αυτός. Το είδα και εγώ που το παρουσιάσατε πριν. Πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία των παραπολιτικών. Μια εφημερίδα που έχει καλή πληροφόρηση. Προφανώς είναι ένα όνομα, εγώ δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, αλλά είναι ένα όνομα το οποίο, προσέξτε, τι καλύπτει. Ο Μητσοτάκης θέλει να πάει. Ή μάλλον σκέπτεται να πάει σε ένα πρόσωπο που προέρχεται από τη συντηρητική παράταξη. Κεντροδεξιό, ας το πούμε, αυτή τη φορά. Έως και δεξιό. Έως και δεξιό. Δεν μπορείς να πεις τώρα αμυγός δεξιό. Έως πολύ δεξιό. Ο κύριος Δένδιας είναι ένα πρόσωπο το οποίο προέρχεται από την. Ναι, από τη μήτρα της Νέας Δημοκρατίας, βέβαια. Δηλαδή είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι ούτε ήρθε μετά, ούτε όχι, ήρθε πριν. Αμυγός. Αμυγός. Βέβαια. Υπάρχει ένα θέμα. Δεν έχει όμως και καμιά βαριά δεξιά σφραγίδα ο Δένδιας. Αντίθετα, είναι. Θυμάστε τι έγινε με τη Χρυσή Αυγή. Κινήθηκε το θέμα όλο από το Δένδια. Κινήθηκε το θέμα. Θυμίζω ότι ο Δένδιας πήγε απέναντι στη Χρυσή Αυγή τότε. Θυμόμαστε τον ομόλογο του ΥΠΕΚ στην Τουρκία. Ακριβώς. Κόντρα. On camera. Είναι πρόσωπο το οποίο
δεν θα υπάρξει ούτε μία φωνή ένστασης επιφύλαξης. Ούτε ένας. Και επειδή Δημήτρη μου, εγώ θα το πω. Το αμυγός δεξιό κομμάτι δεν θα πει όχι. Απολύτως όχι. Δηλαδή, στο μυαλό σας φάει, φαντάζομαι, το όνομα Βοήτης, Γεωργιάδης. Ναι. Κανείς, εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάει. Επίσης, λόγω του ρόλου του ως υπουργός Εθνικής Άμυνας, έχει καλές σχέσεις, δηλαδή είναι αποδεκτός από όλο το φάσμα. Το πολιτικό. Όχι μόνο. Μιλάει και με τους. Δεν είναι απέναντι. Δηλαδή δεν είναι. Και μιλάει και με την Αμερική, μιλάει και με την Ευρώπη, μιλάει με όλο αυτό το κόσμο. Με την Αίγυπτο, Ασία που είχε κάνει όλα αυτά τα σύμφωνα. Έχει διατελέσει υπουργό εξωτερικών όπως ήταν ο Βαγγέλης. Τα μνημόνια, όλα αυτά. Έχει πάρα πολλά συν. Το θέμα είναι αν ο Μητσοτάκης πράγματι επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ, τον θέλει. Και το δεύτερο είναι αν ο ίδιος ο Νίκος Δένδια θέλει να μετακινηθεί. Αυτό είναι άγνωστο. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι και ένα άλλο θεματάκι. Είναι και ένα άλλο θεματάκι, εγώ πιστεύω. Επειδή είμαστε πολιτικοί συντάκτες, το λέω. Για πες. Εντάξει, ο κύριος Δένδιας κάποια στιγμή ήταν και σε ένα επίπεδο δελφίνου για μετά τον Μητσοτάκη. Εντάξει. Δημήτρη εντάξει. Μου. Ναι, εντάξει, αλλά τώρα παιδιά, η νεότερη γενιά θα έρθει. Δεν θα έρθει η παλαιότερη του Μητσοτάκη. Η ουσία είναι λοιπόν πάντως ότι είναι ένα όνομα το οποίο. Θυμηθείτε με να είμαστε καλά, γιατί εγώ πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του έτους θα λήξει αυτό. Δηλαδή, εγώ πιστεύω στο το χρονιάτικο. Φλεβάρι. Φλεβάρι είναι εκλογή. Θυμίζω επίσης για τους νεότερους ότι έχει αποσυνδεθεί από τις εκλογές. Βέβαια. Το θέμα. Βέβαια. Δεν πάμε σε εκλογές σε καμία περίπτωση. Και τηρείται για άλλη μια φορά η άτυπη συμφωνία. Ναι. Υπήρχε άτυπη συμφωνία, μου το έχει πει εμένα πολιτικός αρχηγός αυτό, ότι ανά πενταετία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προέρχεται είτε από τον κεντροδεξιό χώρο είτε από τον κεντροαριστερό. Ισχύει. Η κυρία Σακελαροπούλου δεν μπορείς να τη χαρακτηρίσεις, ας πούμε, άνθρωπο που έχει ρίζες, ας πούμε, κεντροδεξίες. Σε καμία περίπτωση. Έτσι, προέρχεται από το φιλελεύθερο, ας πούμε, το πιο ευρύτερο δημοκρατικό στρατόπεδο. Αριστερό. Ναι. Άρα λοιπόν, εάν η επιλογή Δένδια από τον κύριο Μητσοτάκη είναι αυτή, ναι, τότε τηρείται η συμφωνία προς το κεντροδεξιό πια. Αυτό που βασικά θέλει είναι να κάνει μια προσπάθεια να έχει συνενετική εκλογή προεδρία στον πρόεδρο. Σωστά. Προφανώς. Άρα λοιπόν, ο Μητσοτάκης, ό,τι και αν γράφει, ό,τι και αν λέει, εάν δεν δει ποιος θα κερδίσει το ΠΑΣΟΚ και ποιος, τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα δεν μπορεί να αποφασίσει. Ισχύει, αλλά έχει και ένα δεύτερο, Δημήτρη. Ναι. Επειδή ακούστηκαν πολλά πριν από τις ευρωεκλογές, ότι το έχει πάει το κόμμα λίγο και ο κέντρο, αφήνει λίγο το δεξιό κομμάτι. Δεν περνάει αδιάφορο το γεγονός ότι πρέπει να επιλέξει και έναν άνθρωπο, όπως είπε ο Βαγγέλης, από την κεντροδεξιά. Να, τα άλλα ονόματα που παίζουν. Κεντρώους, πες του. Να σου πω κάτι όμως. Θα του το πω, ναι. Θα μπορούν η επιλογή Δένδια, λέω εγώ, αν υπάρξει τελικώς, να ψηφιστεί και από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θέλει, ρε παιδί. Θέλει και από το ΠΑΣΟ για να έχει τις ψήφους που θα τον εκλέξουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, ο οποίος είναι στα κάγκελα, εδώ βλέπω τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος κάνει tweet για κάθε θέμα που υπάρχει. Και για την τώρα, για το ΒΟΑΚ. Για το ΒΟΑΚ έκανε ακριβώς. Λες και δεν θέλουν να φτιάξει το ΒΟΑΚ τώρα, τέλος πάντων. Δύσκολα θα πάει εκεί. Δηλαδή θα πάει κοντά όποιος και να είναι. Δηλαδή και τον Τσίπρα να ψηφίσουν, λέω τώρα. Ειδικά τον Τσίπρα, πάλι όχι. Είσαι καλά. Και ονόματα να σας δώσω ακόμα πριν δει ότι χρόνο έχουμε. Ακούγεται επίσης ο κ. Στασούλας ως πρόεδρος Βουλής. Εκεί είναι πιο θεσμικό. Παιδί του Ευάγγελου Αβέροφ, ο κ. Στασούλας, ιδιώτης. Εκεί είναι το δεξιό, ας πούμε. Ακριβώς. Που πάει πιο δεξιά. Ναι. Και επίσης ακούγεται, τώρα δεν ξέρω πόση βάση έχει, ένας φίλος του Δημήτρη, ο κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, επίσης ως πρόσωπο. Ο Δημήτρης. Ακούγεται. Ήταν και, ακουγόταν και στην περίπτωση Παυλόπουλου. Θυμάστε τότε. Ναι, βεβαίως. Πάντα, έτσι. Βεβαίως. Πάντα ακούγεται. Έχει δίκιο ο πάντα ακούγεται. Πάντα ακούγεται. Αυτά είναι τα οποία. Ρε, καιρό είχα να ακούσω για τον Δημήτρη. Ιδέες. Βουλευτής Ηλίας. Βουλευτής Ηλίας πλέον. Βέβαια. Πλέον. Και όχι Αλφα Αθήνας. Λοιπόν, ωραία. Αρκάς, βέβαια, βουλευτής Ηλίας. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς γίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εσύ είναι ωραία. Ναι, σωστό και ωραία. Αυτά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Θα τα ξαναπεί. Έχετε και τον κύριο Σκυλακάκη. Έχετε το Σκυλακάκη και το Σκέρτσο τώρα. Τιμολόγια ΔΕΗ. Θα συζητήσουμε λειψιδρίες, καμένα, τι γίνεται. Είναι πολλά τα ζητήματα αυτά. Ναι, ο κ. Σκυλακάκης έχει την ενέργεια, την οποία είναι πολύ εκεί. Ωραία. Καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.